Είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ και στην παρέα μας έχει προσθεθεί η Έλενα Παπαρίζου. Έλενα, καλώς ήρθες και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Θέμη μου. Τι κάνεις? Μια χαρά. Θα σου πω, χωρίς φυσικά να θέλω να σε θίξω, αλλά σε βλέπω ακόμα πιο λεπτή. Γιατί πάντα ήσουν πάρα πολύ fit. Δηλαδή και την προηγούμενη φορά που σε είχα δει στο Water Plaza, ήσουν πάλι. Τώρα δεν φαίνεσαι ακόμα. Τα τζιν γελιοποιούν, γιατί συνήθως είναι. Τις άλλες φορές φοράω πιο φαρδιά, τις άλλες φορές φοράω πιο στενά και πάντα λένε πάχινες, αδυνάτισες. Όχι, εμένα μου φαίνεσαι ακόμα πιο fit τώρα. Όχι, εμένα, normal. Τώρα είμαι στα κανονικά κιλά μου. Ούτε πολύ αδύνατη, ούτε έχω βάλει κιλά. Απλά το λέω γιατί μου φαίνεσαι ακόμα πιο στέκα τώρα σήμερα που σε βλέπω. Δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Μου φτιάχνεις τη μέρα. Έλενα μου, είσαι γενικώς καλά. Έχετε ξεκινήσει εμφανίσεις εδώ και περίπου 3 εβδομάδες στο Fever. Και τα πηγαίνετε και πάρα πολύ καλά. Και πριν μου πεις εσύ οτιδήποτε, θέλω να σου πω εγώ. Εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα να έρθω να σας δω, θα έρθω σίγουρα μια από αυτές τις μέρες. Όλοι όσοι πήγαν, εντάξει, ο Ρουβάς είναι πάντα ο Ρουβάς, το ξέρουν όλοι και περιμένουν τα καλύτερα. Ο Μαζονάκης αντίστοιχα πάρα πολλά χρόνια, κουλουπού κουλουπού. Ειλικρινά σου μιλάω, και δεν στο λέω αυτό για κολακία, πολλοί κόσμοι που πήγε και είδε το πρόγραμμα μου είπαν ότι δεν έχεις καμία σχέση με την Παπαρίζου που είχαν δει τις προηγούμενες χρονιές. Ότι έχεις κάνει απίστευτη δουλειά. Γιατί είσαι μια άλλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό, γιατί... Σίγουρα δεν είμαι ο πρώτος που το λέει. Το έχουν πει πολύ ότι είναι δηλαδή πολύ διαφορετικό. Όχι, αυτό είσαι πάρα πολύ, μου είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και όλοι παθαίνουν πλάκα. Δηλαδή μου λένε όλοι, εντάξει, φοβερός ο Ρουβάς, ο Μαζονάκης, αυτά που περιμένουν. Και μου λένε, η Παπαρίζου, αν τη δεις, μου λένε, θα πάθεις πλάκα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι ο κόσμος ίσως δεν έχει καταλάβει κιόλας επίσης, επειδή εγώ επίσης και σαν ερχόμενη καλλιτέχνη, όταν έχω δουλέψει ανάλογα με το σχήμα. Κάνω αυτά που έχει το σχήμα. Δηλαδή, πέρυσι που δούλευα μαζί με τον Αντώνη, δεν θα μπορούσα να κάνω ένα συγκεκριμένο σοου όπως κάνω φέτος. Ναι. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα εγώ να βγω με μπαλέτα και τα λοιπά, μετά να βγει ο Αντώνης και μετά να βγει και ο συνθέτης μαζί με τον Αντώνη. Δεν θα κολλούσα ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, πέρυσι δούλεψα λεγόμενα σε μια μουσική σκηνή. Το καλοκαίρι δούλεψα ένα καθαρά διασκεδαστικό καλοκαιρινό μαγαζί. Και φέτος δουλεύω σε ένα μαγαζί που έχει πολύ σοου. Εντάξει, το καλοκαίρι που σε είχα δει στη θάλασσα, είχες δείξει κάποια τέτοια έτσι δείγματα. Ήταν πολύ κεφάτο. Πολύ κεφάτο ήταν. Δηλαδή, είχαμε 4 άτομα μπαλέτο που δεν έβγαινε συνεχώς κτλ. Τώρα σίγουρα τα ξέρω, έχω δουλέψει και πάρα πολύ σκληρά μαζί με το Φωκά, το Ευαγγελινός, που έχει κάνει τα πάντα, τη σκηνοθεσία, χορογραφίες, ναι. Όλα. Και νομίζω ότι έχει κάνει και την αλλαγή επίσης. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Να στείλω και πολλά φιλιά στο Φωκά, τον Ευαγγελινό, που έχω καιρό να τον δω. Γεια σου, Φωκά μου, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα από τα τελευταία σου βίντεο κλιπ στο Κάτσε Καλά, το περιβόητο, και να επιστρέψουμε σε λίγο. Αμέ. Κάτσε καλά, καθίστε κι εσείς καλά, επιστρέφουμε. Είμαστε και πάλι εδώ, παρέα φυσικά με την Έλενα Παπαρίζου, η οποία κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά αυτή, που σε λίγες μέρες θα μας αποχαιρετήσει, το 2004, τον ντεμπούτο άλμπουμ της Προτεραιότητα, το οποίο φυσικά ακόμα τρέχει, ακόμα ακούγεται, σκάνε βίντεο κλιπς, κομμάτια καινούργια στο ραδιόφωνο. Πες μου, έχουν περάσει περίπου 6 μήνες από την κυκλοφορία, έτσι? Ναι. Ναι, όχι περίπου, ακριβώς 6 μήνες. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Πώς νιώθεις με αυτή τη δουλειά μέχρι τώρα? Πρέπει να πω ότι νιώθω πάρα πολύ καλά, γιατί είναι ένας δίσκος που τα τραγούδια του τα έχω επιλέξει εγώ, σε συνεννόηση βεβαίως μαζί με τη δισκογραφική μου τη Sony και με τον Θάνο Καραγρηγόρη, και νιώθω πολύ εγώ, δηλαδή βλέπω μέσα σε όλο αυτό το άλμπουμ, βλέπω από το ξεκίνημά μου, τα μουσικά μου χρόνια όλα, δηλαδή έχει R&B, γιατί με R&B ξεκίνησα. Και όλη αυτή η εξέλιξη, δηλαδή μέχρι ένα χασάπικο που είναι αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω και για το μέλλον επίσης, δηλαδή πιο ελληνικό. Για το μέλλον δηλαδή θα μπορούσες να σκεφτείς τον εαυτό σου να κάνεις και πιο λαϊκά? Ναι, δηλαδή όσο συνεχίζω θέλω να μαθαίνω πάνω, δηλαδή το ελληνικό τραγούδι είναι κάτι που το μαθαίνω, και ειδικά πέρσι η χρονιά ήταν μια χρονιά για μένα πολύ σημαντική. Όταν δούλεψα μαζί με τον Αντώνη, που ήταν ο Πλέσσας, ο Σπανός, ο Χατζής, ήταν τεράστιο πράγμα, και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι μου δώσαν το μεγαλύτερο λόγο για να είμαι πιστή θαυμάστρια του ελληνικού τραγουδιού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά εγώ στο ρωτάω αυτό γιατί και σαν αντίκ, όταν σε πρωτογνωρίσαμε πριν από κάποια χρόνια, είτε μπορεί και λόγω Eurovision να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ξέρεις, και επειδή κιόλας ως επιτοπλίστων τα πιο πολλά hit singles σου που ακούγονται στο ραδιόφωνο είναι pop,
ξέρεις, έχουμε, έχεις έρθει από τη Σουηδία, έχουμε στο μυαλό μας ότι ξέρεις, η Έλενα είναι πιο πολύ σαν pop τραγουδίστρια. Σαν pop τραγουδίστρια. Ναι. Νομίζω ότι στη συνείδηση του κόσμου αυτό έχει περάσει. Με αυτό έχει περάσει και εντάξει, όλοι, από τους Αντίκ με γνώρισε ο κόσμος και η Αντίκ ναι, ήταν ένα pop group. Τώρα solo πλέον εύχομαι ο κόσμος, δηλαδή την κάθε αλλαγή, αν θα γίνει καμία τεράστια αλλαγή, να την εκτιμήσει ή μάλλον να την αγαπήσει, να το πω πιο σωστά. Και θα μου απαντήσει τι είναι αυτό το πράγμα που προτιμούν, είτε pop θα είναι, είτε λίγο πιο λαϊκό, είτε θα είναι punk, είτε θα είναι rock. Δεν ξέρω. Λατρεύω τη μουσική γενικώς. Μ' αρέσει να τραγουδάω και καθαρά λαϊκά τραγούδια, μ' αρέσει να τραγουδάω pop τραγούδια και έντεχνα τραγούδια. Αυτό όμως που μ' αρέσει, όταν λέω τον εαυτό μου ότι είμαι μια pop τραγουδίστρια, είναι η σκέψη ότι λατρεύω την ιδέα ότι κάνω 10χρονα παιδιά ευτυχισμένα. Όχι μόνο 10χρονα. Όχι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι συνήθως και οι μεγάλοι θέλουν να ακούνε και στίχους που είναι πιο προσεγμένοι, όπου τους αγγίζουν κτλ. Αλλά ένα 10χρονο παιδί τα ακούει όλα αυτά τα τραγούδια, δεν λέω. Αλλά δεν είναι αυτό που θα κάνει το παιδί να νιώσει τόσο ευτυχισμένο. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα παράδειγμα, τρελή έχεις, καρδιά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά από όλο, διαβάζει, κάνει, έχει αγχωθεί, τι το πιάνω, τι το ένα, ξέρουμε εμείς τι κάνουμε τα παιδιά μας. Έχει ξαφνικά εκεί θα βάλει στο στερεοφωνικό και θα τσιτώσει και θα χορεύει στο σπίτι. Λατρεύω αυτή την ιδέα. Τώρα, μια και είπε τρελή καρδιά, πάμε να δούμε το τρελή καρδιά από την Έλενα, το οποίο γυρίστηκε κιόλα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Για λίγο, εσύ τι είσαι, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός? Είμαι, εντάξει, δεν πολύ ασχολούμαι, απλά από μικρό παιδί μου να ΑΕΚ. Α, από μικρό παιδί σου να ΑΕΚ. Ναι, οπότε ξέρει, το έχω κρατήσει. Ναι, το τυρό. Ξέρει, εντάξει, τα λοιπά. Αλλά να σου πω κάτι, πάντα είμαι υπέρ τη Ελλάδα, δηλαδή θέλω, θα χαρώ και για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, εννοείται και για την ΑΕΚ. Όταν βγαίνουν έξω. Δεν θα πω δηλαδή αχ που λένε πολύ, ξέρεις, πολύ φανατικοί ότι δεν θέλω να πάει ο Παναθηναϊκός καλά γιατί είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Όχι, θέλω όταν βγαίνουμε έξω, οποιαδήποτε ομάδα να πηγαίνει καλά. Εντάξει, σωστά, είναι, γιατί σωστά. Δεν είμαι σιλό τόσο, τόσο πορωμένος. Πάμε να δούμε την τρελή καρδιά. Φαντάζομαι ότι το Ελενάκι εκείνη την μέρα μια ψυχρολουσία θα την έφαγε. Ναι, την έφαγα, με τόσο φανατικό κοινό. Τους ηρέμησες όμως. Πάμε να δούμε. Είμαστε και πάλι εδώ παρέα με την Έλενα Παπαρίζου και φυσικά παρέα με το Αργουντάκι 2004, το οποίο σκίζει, φτάνει σιγά σιγά στο τέλος, θα βρίσκεται αργουντάκια φυσικά μέχρι και το τέλος των γιορτών και το οποίο έχει κάνει πολλά πολλά παιδάκια χαρούμενα τα τελευταία χρόνια. Ξέρεις, τα Goodies και πέρσι και πρόπερσι μάζεσαν το ποσό του 1.000.000 ευρώ συνολικά και φέτος πάλι ο στόχος είναι αντίστοιχος 500.000 ευρώ για παιδάκια και για Αθήνα, για το Ίδρυμα Χαρά, αλλά και για τα παιδάκια τα σπαστικά στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο νομίζω καταπληκτικό. Νομίζω ότι είναι καταπληκτικά που ο κόσμος υποστηρίζει αυτούς τους θεσμούς και πρέπει να τα προσέχουμε τα παιδιά. Mm-hmm. Έχεις απόλυτο δίκιο και βέβαια να μην ξεχνάμε και τη δική μας την μεγάλη δημοπρασία αγάπης. Μπείτε μέσα στο www.match.tv και χτυπήστε ανελέητα αγαπημένα αντικείμενα αγαπημένων καλλιτεχνών. Όπως για παράδειγμα αυτό της Έλενας Παπαρίζου. Τι έχεις βάλει μέσα στο site μας, στην δημοπρασία μας? Είχα δώσει μία κούκλα που είναι σαν stand, που βάζουμε τα κοσμήματα πάνω. Και είναι κόκκινη και στρασάτη, είναι πολύ girly. Την οποία την είχες πότε, την είχες σε Σουηδία ή την είχες? Να σου πω την αλήθεια τώρα, ότι την είχα πάρει για φέτος. Mm-hmm. Είναι πιο πρόσφατη. Πολύ, πολύ πρόσφατο και το λάτρεψα πάρα πολύ. Και σκεφτόμουν, δηλαδή, εντάξει, αν το αγαπάω εγώ θα μπορώ να πάρω και δεύτερο, έλεγα. Ας δώσω κάτι που ειλικρινά το αγαπώ πάρα πολύ. Σωστή, πολύ πολύ σωστή. Και εντάξει. Μια χαρά. Θα το χάρει κάποιο άλλο. Μια χαρά. Λοιπόν, ακούσατε, γι' αυτό αν θέλετε την κούκλα, λοιπόν, αυτή την girly, στρασάτη κούκλα τη Έλενας Παπαρίζου, www.mad.tv. Πολύ αγαπημένα από παιδιά. Λοιπόν, αφού αναφερθήκαμε και στους Αντίκ προηγουμένως, ποιο κομμάτι θέλεις να δούμε από τους Αντίκ που σου αρέσει πάρα πολύ? Λοιπόν, θέλω τότε να δούμε το Όπα Όπα, mm-hmm, που είναι το αγαπημένο βίντεο κλιπ του Νίκου. Είναι τον Νίκο το αγαπημένο. Ναι. Να σου πω κάτι. Με το όπα όπα, τι έχει γίνει σαν κομμάτι? Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ο Σφακιανάκης, εσείς, η Δέσποινα Βανδύ. Και δεν πάλι ξέρω ο Σφακιανάκης είχα ακούσει. Και πάλι ο Σφακιανάκης. Ναι. Ο Γιώργος Αλχίος πραγματικά πρέπει να είναι πολύ περήφανος για το κομμάτι αυτό. Πρέπει να είναι πολύ περήφανος. Πρέπει να πω ότι είναι μια τραγουδάρα. Τραγουδάρα, όντως. Άνετα, αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να γίνει διασκευή και σε πολλές άλλες γλώσσες. Mm-hmm. Και χαίρομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό, όπως πάντα έλεγα, ότι πρέπει να πουλάμε τον ελληνισμό μας. Και μ' αρέσει. Μ' αρέσει τρελά. Μ' αρέσει και εμένα όπως το λες αυτό. Πάμε να δούμε την Έλενα Παπαρίζου σαν ένα μικρό, γλυκό κοριτσάκι. Όχι όπως τώρα φυσικά δεν είναι ένα γλυκό κοριτσάκι.
Απλά τότε ήσουν ακόμα πιο μικρό. Μες στην έρημο. Μες στην έρημο, παρακαλώ πολύ, το Ελενάκι μας. Φύγαμε, όπα, όπα. Και πάλι εδώ με το Ελενάκι μας, με την Έλενα Παπαρίζου, η οποία έχει και πολύ φανατικό αντρικό κοινό, έχω να σας πω. Εμένα όλοι μου οι φίλοι μου λένε, πω πω, η Παπαρίζου από κοντά πώς είναι, καταπληκτική, πολύ όμορφη. Δεν μου λες, πώς αντιδράς αυτές τις εκδηλώσεις. Με κάνεις και ντρέπομαι τώρα. Έλα μωρέ, ναι, από μένα περίμενες να το ακούσεις, σε παρακαλώ πολύ. Όταν έκανες το βίντεο κλιπ του Κάτσε Καλά, δεν το σκέφτηκες αυτό. Κοίτα, μέσα στο βίντεο ναι, κλιπ είμαστε μόνο φίλοι. Τι λες, βρε κορίτσι μου. Να σου πω, πώς αντιδράς όταν βλέπεις ότι σε κοιτάνε κάποιοι άντρες έτσι και σε σκέφτονται έτσι λίγο πιο πονηρά, να το πω διαφορετικά. Γιατί είσαι μια πολύ σεξ κοπέλα. Και είναι ωραίο αυτό. Κοίτα, επειδή δεν είμαι πονηρή. Δεν είπα αυτό. Ποσοστά. Σε βλέπουν πονηρά, σε βλέπουν έξι, ναι. Παιδάκι μου, σεξ πολύ. Κοίτα, θα έλεγα ψέματα. Αν έλεγα ότι δεν μ' αρέσει. Βέβαια και σ' αρέσει, γιατί να μην σ' αρέσει, είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει γιατί νιώθω ακόμη πιο γυναίκα από ότι είμαι. Mm-hmm. Έχει γίνει ποτέ κάτι που να σε φέρει σε δύσκολη θέση να ντραπείς κάπως και να πεις όχι. Όχι. Είναι διακριτική. Νομίζω ότι κρατάω αρκετή καλή ισορροπία ώστε να μην με προσβάλλει κανείς. Γιατί αυτό φοβάμαι πιο πολύ, να μην προσβάλλει κανείς και νιώσω άσχημα. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό θα συνέβαινε. Απλά κάποιος, παιδάκι μου, έτσι να έρθει για παράδειγμα στο καμαρίνι για ένα αυτόγραφο και να νιώσεις ότι είναι λίγο πιο διαχειτικός από ό,τι θα έπρεπε. Όχι να σε προσβάλλει, ότι είναι λίγο πιο ζεστός από ό,τι θα έπρεπε. Και συνήθως όλοι που έρχονται μέσα στο καμαρίνι μου συμπεριφέρονται πολύ θερμά, γιατί έτσι είμαι κι εγώ μαζί τους. Δηλαδή δεν είμαι άτομο που θα βάλω μέσα τον κόσμο και να πω, παιδιά, πώς σε λένε, το αυτόγραφο, ορίστε, φεύγα. Ναι. Μπορώ να είμαι και γλιστρίδα. Καλά, είναι και ένας άλλος παράγοντας. Αν εγώ έμπαινα στο καμαρίνι και πίσω λίγο πιο δίπλα ήταν ο Τόνι. Ναι. Και με κοιτούσε λίγο έτσι. Όλοι με τον Τόνι τα έχετε βάλει. Ξέρεις. Θα έλεγα γεια σας, κυρία Παπαρίζου. Είστε καταπληκτική τραγουδίστρια. Για την αδερφή μου θέλω να αυτογράφω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Όχι, όχι καθόλου. Έρχονται, ζητάνε ένα φυλάκι, ζητάνε και αγκαλιές. Μπροστά στον Τόνι φυλάκι, μάλιστα. Βεβαίως. Μάλιστα. Που τον έχει ένα χέρι σαν φουρνόφια. Λοιπόν. Θα με τρελάνει. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Κοίτα, περιττό να πω κιόλας ότι υπάρχουν και κορίτσια που έρχονται και θέλουν και αγκαλιές και φωτογραφίες με τον Τόνι. Εντάξει, οκ. Εκεί δεν μπορώ να. Γιατί να εκνευριστείς εσύ, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος. Κανένας. Λοιπόν. Γιατί αυτές είναι φαν σου. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Πήγαμε στα Goodies. Ναι. Και βρήκαμε διάφορα παιδιά τα οποία σου έκαναν κάποιες ερωτήσεις. Θέλεις να δούμε μερικές από αυτές. Αμέ. Λοιπόν, φύγαμε, παρακαλώ πολύ. Η Έλενα Παπαρίζου θα απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις. Για να δούμε το βίντεο. Μάλιστα, πολύ πολύ ωραίες οι ερωτήσεις των παιδιών. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης σε ρώτησε μετά την επιτυχία που είχε στην Eurovision και που έπιασες νομίζω τη μεγαλύτερη θέση που έχουμε φτάσει ποτέ εσύ και ο Σάκης ο Ρουβάς την τρίτη θέση. Αν έχεις σκεφτεί να δηλώσεις ξανά συμμετοχή στο διαγωνισμό και αν γίνει αυτό θα το κάνεις ως Σουηδία ή ως Ελλάδα. Και εδώ πριν απαντήσεις να σου πω, και το ξέρεις πολύ καλά, ότι έχει ακουστεί. Ναι. Ότι εσύ θα είσαι αυτή που του χρόνου θα πάει στην Eurovision πλέον ως solo καλλιτέχνης, όχι ως αντίκ. Και μάλιστα είχα δει εγώ και ένα βίντεο που ήσουν μαζί με τον Ρουβά, νομίζω, στα Εγγένεια, στην πρεμιέρα του Fever. Που γύρισε και είπε ότι θα εκπροσωπήσω. Ότι είπε η Παπαρίζου, μην ρωτάτε εμένα, πλέον η Έλενα. Κάτι τέτοιο είπε, σου έκανε πάσα. Λοιπόν, εγώ έχω δηλώσει σε όλους, δηλαδή ότι εγώ θέλω να ξαναεκπροσωπήσω την Ελλάδα, αν είναι το. Αν θεωρήσω ότι είναι το κατάλληλο τραγούδι και μπορώ εγώ να στηρίξω την Ελλάδα. Mm-hmm. Και τότε, αν θα πάω για την Ελλάδα. Δεν θα. Το παίρνω πολύ πατριωτικά το θέμα. Επίσης, επειδή υπάρχει μια πρόταση από τη Σουηδία εδώ και τα τελευταία 3 χρόνια για να πάω για την Eurovision, θα μπορούσα να φανταστώ να πάω και για τη Σουηδία. Τώρα, ας πούμε, άμα θα πήγαινα. Έχουν πει, ναι, Έλενα, αλλά δεν φοβάσαι ότι. Θα νευριάσεις κάποιους Έλληνες ότι άντε τώρα ξεκίνησε την καριέρα σου στην Ελλάδα, πώς θα πας για τη Σουηδία κτλ. Πρέπει να πω ότι εάν δεν θα εκπροσωπούσε επίσης και τη Σουηδία, θα είναι τεράστια, σαν να δείχνω αχαριστία προς τη Σουηδία. Γιατί στη Σουηδία έχω ξεκινήσει την καριέρα μου, έχω μεγαλώσει. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας είχαμε και τόσο μεγάλη επιτυχία και με το I Would Die For You. Όλες τις καταναλωτικές χώρες αγκάλιασαν. Είναι σουηδική, παρόλο που το έγραψε ο Νίκος Τερζής και ο Αντώνης Παπάς. Η παραγωγή έγινε στη Σουηδία. Το μεγαλύτερο βήμα promotion έγινε από τη σουηδική μου εταιρεία. Δηλαδή υπήρχε και μια υποστήριξη από τη Σουηδία. Και επίσης ένα και κάτι, τρομερό δωδεκάρι. Όταν εγώ πέρσι είχα έρθει στο Στοκχόλμη,
και είχα κάνει interview με τους Cardigans. Κάποια στιγμή τους ρώτησα και τα λοιπά, τι ξέρετε από Ελλάδα, και μου είπανε τους Antique. Δηλαδή, και αυτό επίσης μου έδειξε ότι έχετε κάνει τόσο επιτυχία εκεί πέρα. Δεν σας ήξεραν οι Cardigans, κανονικά σας συγκρότημα. Η Antique στη Σκανδιναβία ή και ακόμα περισσότερο στη Σουηδία είναι δεδομένο ethnic pop συγκρότημα. Mm-hmm. Δηλαδή, και τώρα που λείπουμε και παρόλο που έχουμε κάνει ένα διάλειμμα μαζί με τον Νίκο, συνεχίζονται και παίζουν τραγούδια Antique επάνω. Mm-hmm. Θα ρίσκει ακόμα υπάρχουμε. Να, δηλαδή ότι είμαστε εκεί μαζί του. Με λίγα λόγια, απάντησέ μου. Εσύ λοιπόν θα πήγαινες είτε ως Ελλάδα είτε ως Σουηδία. Ναι, αρκεί να νιώσω ότι είναι καλό το τραγούδι και έχω τη θέληση να την εκπροσωπήσω. Πότε θα το ξέρουμε αυτό? Νομίζω αρκετά άμεσα. Μετά τις γιορτές. Αλλά πρέπει, επειδή όλοι έχουν φαγωθεί, ότι έχουμε αργήσει, έχουμε αργήσει. Δεν έχουμε αργήσει καθόλου, γιατί κανονικά κάθε χρόνο τα 10 τραγούδια που έχουν διαγωνιστεί πάντα γίνονται σαν το Φεβρουάριο. Οπότε πάντα ανακοινώνουμε το τραγούδι του Φεβρουάριου. Αυτό γινόταν στην Ελλάδα, θες να πεις όμως. Σε όλο τον κόσμο, στη Σουηδία θα κοινωθεί το τραγούδι τον Απρίλιο. Αχα. Ναι, αλλά και πώς θα προλάβει η συμμετοχή της Σουηδίας να κάνει πρόμο, να πάει σε άλλες χώρες, μέσα σε ένα μήνα? Εντάξει, ίσως επειδή είναι η πρώτη χρονιά ή η δεύτερη χρονιά, νομίζω, που επιτρέπεται να κάνει πρόμο το τραγούδι εκτός τα σύνορά της. Ναι. Πριν το διαγωνισμό, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν επιτρεπόταν αυτό. Ναι. Εγώ στο εύχομαι ολόψυχα, νομίζω θα ήθελα πάρα πολύ να σε ξαναδώ. Και εγώ θα το ήθελα, τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Και είναι και σίγουρα. Όποιο και να πάει, εγώ πάντα το έλεγα, δηλαδή είτε θα είμαι εγώ, είτε θα είναι ο Σάκης, είτε θα είναι και η Ανέτ που όλοι συζητάνε ότι μπορεί να είναι και η Ανέτ. Ναι, εγώ είσαι για την Ανέτ. Ίσως θα είναι το γλυκό μαράκι που είναι 17 χρονών που κανείς ακόμα δεν το γνωρίζει. Εγώ προτιμώ το γλυκό Ελενάκι και όχι το γλυκό μαράκι που είναι 17 χρονών που δεν το γνωρίζει. Δεν είναι λάθος όμως. Το μόνο πράγμα που πρέπει να γίνει, πρέπει να πάει με υποστήριξη. Πρέπει να είμαστε εκεί. Κακά τα ψέματα. Υπάρχουν πολύ μεγάλες συμμαχίες και το γλυκό μαράκι που είναι 17 χρονών, οι σκανδιναβικές χώρες που είναι μια πολύ μεγάλη συμμαχία και παίζει ρόλο για τις εξελίξεις του Eurovision, δεν θα το αγκαλιάσει. Αλλά πάλι και η Αντίκα, όταν εμείς πήγαμε. Τι θες να πεις? Δηλαδή, εντάξει, μας γνώριζε η Σκανδιναβία, είχαμε κάνει κάτι στη Γερμανία. 12 τότε. Δεν έδωσε η Σουηδία. Η Σουηδία δεν σας έδωσε 12. 12 μας έδωσε και η Ισπανία 12. Αλλά θέλω να πω και πάλι, δηλαδή στην Ισπανία δεν είχαμε κάνει τίποτα. Οκ, ναι, όπως και ο Ρουβάς στη Μεγάλη Βρετανία που πήρε 12. Ακριβώς. Οκ, συμβαίνουν, εννοείται. Λοιπόν, θα απαντήσουμε σε άλλες δύο ερωτήσεις, επειδή πιάσαμε πολύ την μπάρλα τώρα, στον Γιώργο και στον δεύτερο Γιώργο. Αμέσως μετά το βρετανικό chart που έρχεται τώρα, singles και albums, τι ακριβώς έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, για να το μάθουμε, παρακαλώ πολύ. Και πάλι εδώ, αγαπητά μου παιδιά, η Έλενα Παπαρίζου δεν έχει φύγει, βρίσκεται εδώ στην παρέα μας. Πάμε γρήγορα όμως τώρα να δούμε τρία κλιπάκια σε σειρά, ένα super top 3 από μια τραγουδίστρια που θέλω να πιστεύω ότι αρέσει και στην Έλενα. Δεν είναι άλλη από την Jennifer Lopez. Μας αρέσει? Μας αρέσει πολύ. Μας αρέσει πολύ. Jennifer Lopez αμέσως τώρα. Μ' αρέσει που γελάει, σαν σκανδαλιάρικο κοριτσάκι, με κοιτάς και γελάει η Παπαρίζου. Μου φαίνεται απίστευτο, το έχουμε πολλές φορές. Εντάξει, θα το πω πολύ γρήγορα τώρα. Που τότε, πρώτη φορά που σε είχαμε ακούσει ήταν όταν σε είχαμε πάρει τηλέφωνο τότε που ήμουν εγώ στο Popcorn για να σου κάνουμε τηλεφωνική συνέντευξη. Τότε στους Antique, έτσι μιλάμε τώρα, δεν ξέρω πότε είχατε βγάλει το ΟΠΑΟΠΑ. Το δυνατά-δυνατά. Περίμενε. Στην Ελλάδα ήταν το 2000. Ναι, τέλος του 2000. Τέλος 2000. Και μας είπε η μαμά της, την Έλενα, θέλετε για τηλεφωνική συνέντευξη, μας είχε πει η εταιρεία της. Είναι σχολείο. Πρέπει να την πάρετε το απόγευμα και είχαμε μείνει εμείς έτσι, ξέρεις. Το έλεγα προχθές σε μια συνέντευξη και λέγανε σχολείο σε τέτοια ηλικία. Και λέω τι ηλικία, καλά τι ηλικία έχεις. Μα είσαι πολύ μικρή. 22, δηλαδή 23 τώρα το Ιανουάριο, τέλος Ιανουάριο. Και μου λέγανε καλά αλήθεια, μου λες ναι, αυτό πάντα λέω Θέμης. Έχεις πολύ ψωμί εσύ κορίτσι μου, έχεις πάρα πολύ ψωμί. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα για τα δύο παιδιά που είδαμε, τον Γιώργο νούμερο 1 και τον Γιώργο νούμερο 2. Οι δύο Γιώργηδες. Ο πρώτος λέει ποιος είναι ο αγαπημένος σου Έλληνας καλλιτέχνης. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που ακούς πιο πολύ στις προσωπικές σου στιγμές όταν είσαι μόνη σου, που γουστάρεις πραγματικά? Είναι πολύ, πρέπει να πω. Θα ξεκινήσω μία από τις αγαπημένες μου τραγουδίστρες που είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Γιατί με χαλαρώνει. Με χαλαρώνει γενικώς η φωνή της. Ήταν δική σου επιλογή η διασκευή στο Αγάπη είναι ζάλι? Ήταν ομαδική, πρέπει να πω, αλλά ήταν με μεγάλη μου χαρά. Και με μεγάλη μου τιμή να πω ένα τέτοιο καταπληκτικό τραγούδι που συνεχίζω να το λέω και στις live εμφανίσεις μου. Mm-hmm. Και όπως δηλαδή κάθεται, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάω να δω τη Χαρούλα. Mm-hmm. Μετά επίσης και από τα καινούρια, δηλαδή πάρα πολύ. Δηλαδή ψάχνουμε γενικώς. Αγοράζω πολλούς δίσκους. Τελευταία πήρα της Γλυκερίας και πολύ Δέσποινα, Βανδύ και Άννα Βύση.
Ακούω και Χατζηγιάννη, Τερζή, Ρέμο. Όλο τον Αφρό είπες. Ρούβα, Μαζονάκι. Όλους, όλους. Πολλά, πολλά. Σου αρέσουν πολύ. Ο δεύτερος Γιώργος λέει πώς αισθάνεσαι που αυτές τις πολύ ξεχωριστές μέρες που διανύουμε τα Χριστούγεννα βρίσκεσαι μακριά από την οικογένειά σου και πρέπει, ας πούμε, να δουλεύεις σχεδόν κάθε βράδυ για να διασκεδάζεις τους άλλους. Τους άλλους. Λοιπόν, στην αρχή με πειράζει πολύ ότι μακριά από την οικογένειά μου και δεν ήταν όταν 500 χιλιόμετρα, μιλάμε για πολύ δρόμο. Στο Στοχόλμη φαντάζομαι θα είναι καταπληκτικές οι γιορτές, έτσι. Καταπληκτική, μα καταπληκτική. Και πάντα τυχαίνει η παραμονή Χριστουγέννων να χιονίζει. Και είναι το πιο ωραίο στιγμιότυπο. Όπω υπέροχο. Αλλά τώρα πλέον νιώθω ότι κάθε χρονιά έχω μια καινούργια οικογένεια. Δηλαδή φέτος η οικογένειά μου είναι Μαζονάκης Ρουβάς, ο Σταύρος, ο Ψινάκης, ο επιχειρηματίας κ. Παπαγεωργίου. Ο Ψινάκης, όχι. Και μιλάμε, είμαστε μια τρελή μεγάλη παρέα, που είμαστε δηλαδή μια οικογένεια που διασκεδάζουμε το κοινό μας, που επίσης είναι μια οικογένεια εκείνο το βράδυ. Και πρέπει να πω ότι χαίρομαι πολύ που κάνω κόσμο να περνάνε καλά στις γιορτές. Mm-hmm. Γιατί αν περνάνε αυτοί καλά, περνάω και εγώ καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Πάμε να δούμε το κομμάτι με το οποίο στην ουσία ξεκίνησες την σόλο καριέρα σου. Ναι. Με την υπογραφή του Χρήστου Δάντη. Δάντη, ναι. Αναπάντες κλίσεις, δεν ξέρω αν αυτό θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο σου χίδι, γιατί είναι ένα κομμάτι που το ξέρουν και οι πέτρες. Ναι, το ξέρουν μέχρι και οι πέτρες και νομίζω δεν θα μπορούσα να είχα καλύτερο ξεκίνημα παρά την υπογραφή του Χρήστου Δάντη. Σούπερ. Και την υποστήριξή του. Παρακαλώ πολύ, πάμε να δούμε την Έλενα Παπαρίζου στις αναπάντες κλίσεις. Ρουντόλφ το ελαφάκι, κάθε φορά που βλέπω αυτό το πλάνο, πάντα αυτό μου έρχεται να πω. Τραλαλαλαλαλα. Λοιπόν, φτάσαμε στο κλείσιμο και για τη σημερινή μας την εκπομπή. Από όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει, αν έχετε γράψει MAD μετά κοινό και το ονοματεπώνυμό σας, μπαίνετε σε κλήρωση για να κερδίσετε το άλμπουμ προτεραιότητα της Έλενας. Λοιπόν, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να μου πεις ένα νουμεράκι, το κάνω αυτό με όλους, από το 1 μέχρι το 15, μια ερώτηση καλικατζαρίστικη. 7. Αχ, τώρα τι. Να πω άλλο νούμερο. Για πες. Αχ, ένα όνειρό μου θα γίνει πραγματικότητα. Λέει, ευχή σου χρόνια πολλά στο Θέμη. Ναι. Σαν να ήταν το έτερόν σου ήμιση. Ξέρεις τι σημαίνει το έτερόν σου ήμιση. Το ξέρω. Ας υποθέσουμε λοιπόν. Κάθομαι λέω τώρα τι θα πω. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαι ο Τόνι. Παρακαλώ πολύ, χαμηλώστε τα φώτα. Ρε παιδί μου, ο Θέμης θέλω να είσαι. Όχι, όχι, έτσι λέει. Τότε. Όχι, δεν θέλω Θέμη. Θα μου πείτε Μάκο μου, χρόνια σου πολλά κτλ. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είμαι ο Τόνι τώρα, αλλά έχω γίνει λίγο πιο άσχημος από τον Τόνι. Λοιπόν, και βρισκόμαστε μετά. Θέλω από... να είσαι ο Θέμης. Ο Θέμης είμαι. Ναι, αλλά θέλω να. Αυτή τη στιγμή τα έχουμε, Θέμη. Τα έχουμε. Τα έχουμε. Όχι, θα πέσω κιόλα. Πρόσεχε, ρε, θα με ρίξει. Αν μαζί όρνα, όταν μου το ξέρει ότι θα γίνει καλό, έτσι. Γιατί πολύ σε φλερτάρει τελευταία. Γρηγόρη, θα με συγχωρέσει. Θέμη μου, θέλω να σε ευχηθώ καλή χρονιά. Ό,τι επιθυμεί. Ναι, μωρό μου. Να με αγαπά. Σε αγαπάω πάντα, το ξέρει αυτό. Ναι, για να μην αγαπήσει ποτέ καμία άλλη. Γιατί μόνο εγώ είμαι στη ζωή σου. Μόνο εσύ. Στη ναι, ζωή. Μόνο εγώ είμαι στη ζωή σου. Και στο ψητό πότε θα μπούμε, Έλενα. Αύριο. Καλή ευχή. Να αγαπάς μόνο μένα και καμία άλλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Θέμη. Που ήσουν εδώ. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Και εγώ πέρασα πολύ πολύ ωραία. Καλή αντοχή σου εύχομαι για τις υπόλοιπες γιορτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω δυναμίτη, εγώ σε βλέπω ότι είσαι δυναμίτη κανονικά. Βεβαίως. Δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Red Bull, Red Bull. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 θα είμαστε και πάλι εδώ. Ό,τι ξέχασα, συγχωρήστε με, θα επανορθώσω αύριο. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σας.